Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα αυτή την εκπομπή πρέπει να την παρακολουθήσετε όλοι όσοι υποφέρετε από πονοκεφάλους, από κρυολογήματα και γρήπες και παθαίνετε συχνά ιώσεις, από άσθμα, στομαχικές διαταραχές, εντερικές διαταραχές, νευραλγία τριδήμου, αυγενικό σύνδρομο, ισχυαλγία, οσφυαλγία, αρθρίτιδα, μυαλγία, αλλεργίες, ορμονικές διαταραχές, μελαγχολία, φοβίες, αϊπνία, υπόταση, υπέρταση και όσοι έχετε κακές συνήθειες όπως τσιγάρο, αλκοόλ και άλλα πολλά, έχουμε δίπλα μας την κυρία Άρτεμις Καρνέζη, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ. Διότι είστε βελονίστρια και ασχολείστε με τη ρεφλεξολογία, mm-hmm. θα μου πείτε και το ένα και το άλλο, θα μου εξηγήσετε αν το ένα βοηθάει το άλλο και γιατί εσείς αποφασίσετε να ασχοληθείτε και με τα δύο αυτά. Βεβαίως. Αμέσως τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βελονισμός. Ο βελονισμός είναι μια πανάρχια μέθοδος που εμφανίστηκε γύρω στα 2.500 π.Χ. Στις χώρες της Άπω Ανατολής, Κίνα, Ινδία, Σριλάνκα, mm-hmm. Κορέα. Ο Μάο Τσετούγκ, λόγω έλλειψης φαρμάκων και γιατρών γύρω στο 1949, αποφάσισε ότι πρέπει να αναβιώσει αυτή την αρχαία mm-hmm. μέθοδο για να βοηθήσει αρχαία το λαό μέθοδο, του. Θεραπευτική έτσι? Μέθοδος, βέβαια. Μάλιστα. Και ολοκληρωμένο ιατρικό mm-hmm. σύστημα, βέβαια. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή τον τελευταίο καιρό ακούμε πάρα πολλά για αυτές όλες τις ειδικότητες που έρχονται κοντά στο χώρο της ιατρικής χωρίς να πούμε ότι είναι ιατρική, ναι. έτσι. Λοιπόν, είναι περισσότερο ανάγκη να καταφύγουμε σε τέτοιου είδους ειδικότητες ή μόδα. Έχει περάσει στον κόσμο και λίγο η αίσθηση ναι. ότι φοριέται πολύ ο βελονισμός φοριέται τελευταία. Φοριέται πολύ όντως και ναι. φοριούνται τελευταία όλες οι εναλλακτικές mm-hmm. θεραπείες. Θα μπορούσα να πω ότι ξεκίνησε ως ανάγκη mm-hmm. και εφόσον το κάνουν πολύ, καταντάει και μόδα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κακό αυτό, διότι αν είναι μία μέθοδος που βοηθάει όλους τους ανθρώπους, γιατί να μην γίνει και μόδα. Πού σπουδάσατε εσείς βελονισμό? Στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία. Νορβηγία, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσα χρόνια? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, πανεπιστήμιο είναι ανώτατη. Είναι πανεπιστημιακή σχολή εκεί πέρα, ακριβώς. Uh-huh. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τι μπορούμε να θεραπεύσουμε με το βελονισμό. Διότι διάβασα πολλές ασθένειες που δεν είναι ασθένειες, ναι, είναι ψυχοσωματικά περισσότερο. Βέβαια. Προβλήματα τα οποία έχουμε, ναι. όπως πονοκέφαλη, αϊπνίες, φοβία, μελαγχολία, βουλιμία κτλ. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος που θα έρθει σε εσάς, κυρία Καρνέζη, να έχει απογοητευτεί από τους γιατρούς, από τους παθολόγους, από τους mm-hmm. Ίσως χειρουργούς Δυστυχώς, που έχει επισκεφθεί. Συνήθως έτσι γίνεται ναι. στην αρχή, mm-hmm. Διότι δεν υπάρχει ενημέρωση του κόσμου, mm-hmm. αυτό είναι το κυριότερο, αλλά οι περισσότεροι που καταλήγουν σε εμάς είναι αυτοί που έχουν απογοητευτεί πια από την κλασική ιατρική, και όταν mm-hmm. λέω απογοητευτεί, ότι δεν έχουν βοηθηθεί, αυτό εννοώ. Μάλιστα. Και προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους θεραπείας για να βοηθήσουν τα προβλήματά τους. Ωραία, πάμε λοιπόν στο βελονισμό. Υπάρχουν βελόνες, φαντάζομαι, ειδικές και βελόνες. Έχω δει σε φωτογραφίες να Ακριβώς. γίνεται αυτό. Είναι ειδικές βελόνες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με βελόνες ένεσης ή καρφίτσες. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο λεπτές, πιο ευλίγιστες και γι' αυτό και έχετε μαζί σας βελόνες. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πάρετε τις βελόνες για να μας δείξετε Ωραία. Ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και τι πρέπει εσείς να γνωρίζετε. Έρχομαι εγώ, έτσι, ναι. και σας λέω ότι θέλω να γίνω. Να χάσω 5 κιλά, 5-10 κιλά, όλες οι γυναίκες δεν πιστεύω. Δεν έχετε ανάγκη, βέβαια. Να σας πω, ναι, ναι. αυτό πω τώρα πώς αντιμετωπίζεις έναν τύπο, ο οποίος έρχεται ή μια γυναίκα, η οποία είναι κολλημένη στην ιδέα ότι πρέπει να δυνατήσει και καλά και σώνει. Ακριβώς. Της λες, δεν γίνεται τίποτα, για χαρά, ή αποφασίζεις να κάνεις κάτι μαζί της. Θα κοιτάξω καταρχήν αν όντως αυτό mm-hmm. που λέει και αυτό που ζητάει είναι εφικτό. Από την άποψη ότι αν ερχόσασταν εσείς, παραδείγματος χάρη, και μου λέγατε θέλω να χάσω 10 κιλά, θα σας έλεγα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι εξωπραγματικό, διότι δεν μπορείτε να χάσετε 10 κιλά. Έχουν παρουσιαστεί τέτοιες περιπτώσεις? Έχουν, ζητάνε, ναι, αλλά με λίγο συζήτηση νομίζω ότι ναι. Ναι, τα καταφέρνουμε μετά. Τι περίεργα θέλει ο κόσμος να πάθει? Ναι, δεν θέλει και τόσο περίεργα, η αλήθεια mm-hmm. είναι. Μόνο το αδυνάτισμα είναι αυτό που mm-hmm. κυριεύει τις περισσότερες γυναίκες. Mm-hmm. Όντως μπορούν να δυνατήσουν οι παχύσαρκοι άνθρωποι mm-hmm. και να χάσουν και 10 και 15 κιλά, πάντα σε συνδυασμό με μία δίαιτα, mm-hmm. η οποία με τη βοήθεια του βελονισμού δεν θα είναι αυστηρή, θα είναι πιο χαλαρή. Μάλιστα. Με μία κίνηση, mm-hmm. με λίγο γυμναστική, όλα αυτά βοηθάνε. Ωραία, για δείξα μας τις βελόνες, ναι. να δούμε πόσο λεπτές είναι.
Οι βελόνες είναι αρκετά λεπτές. Mm-hmm. Είναι μέσα αποστηρωμένα. Είναι αποστηρωμένες. Ναι. Οι περισσότερες είναι μιας χρήσεως. Mm-hmm. Αυτή εδώ αποστηρώνεται κιόλας. Βλέπετε εδώ πόσο ευλίγιστη είναι. Τόσο που... Ναι. Είναι σαν τρίχα. Ακριβώς. Είναι σαν τρίχα η οποία μπαίνει σε πόρο του δέρματος. Και γι' αυτό Μάλιστα. έτσι γίνεται ανώδυνη. Δεν πονάει δηλαδή. Δεν πονάει καθόλου. Μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε μια επίδειξη επάνω σας. Στο χέρι μου. Στο χέρι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πόσο... να την κάνουμε την επίδειξη. Ναι, ωραία. Τι να πω τώρα, εγώ τη φοβάμαι, δεν θα το πω. Όχι, δεν είναι να φοβάστε τίποτα, είναι μόνο ευχάριστο. Αυτό εδώ είναι ένα εξάρτημα το οποίο μας βοηθάει να βρούμε ακριβώς να εντοπίσουμε το σημείο βελονισμού, που αυτό είναι το πιο σημαντικό σε όποιον εφαρμόζει την τέχνη του βελονισμού. Όχι το πώς θα βάλει την βελόνα, όσο το σημείο που θα βρει ακριβώς να βάλει τη βελόνα. Γιατί είναι το σημείο που ενεργοποιείται και έχει κάποιες ιδιότητες και όχι η ίδια η βελόνα. Τι ιδιότητες έχουν τα σημεία αυτά του σώματος όπου μπαίνουν οι βελόνες? Έχουν αναλγητικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Δηλαδή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα σημείο που στέλνει ερέθισμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα να παραχθούν κάποιες ουσίες που θα θεραπεύσουν ένα πονοκέφαλο. Μάλιστα. Να παραχθούν, ας πούμε, ενδορφίνες στην περίπτωση των ψυχοσωματικών παθήσεων, όπως σε μια μελαγχολία. Παράγονται ενδορφίνες μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος, από το ερέθισμα που δίνει η βελόνα στο αντίστοιχο σημείο και επέρχεται μια ευεξία στο άτομο. Μάλιστα. Και όσο εσείς θα προσπαθείτε, για να δούμε τώρα, θα ψάξουμε να βρούμε το σημείο που θα γίνει... Θα πρέπει να είναι κάπου εδώ. Να δω, ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Ναι. Τώρα ανάβει. Ναι, δεν ξέρω ανάβει. Αν φαίνεται. Και εγώ δεν μπορώ να έχω. Ναι, νομίζω αυτό ότι φαίνεται. Αυτό τώρα μας δείχνει ακριβώς ότι εκεί θα μπει η βελόνα και κάνει και ένα σημαδάκι στο χέρι σας. Και αυτό το σημείο τώρα που θα βάλουμε τη βελόνα, τι αφορά? Αυτό είναι ίσως το πιο συνηθισμένο και ένα από τα πιο σπουδαία σημεία του βελονισμού. Έχει επίδραση σε ό,τι συμβαίνει από το λαιμό και πάνω, στο πρόσωπο. Πονόδοντους, όραση, όσφρηση, νευραλγία, δηλαδή, τριβή, μπορεί κάποιος να μελιάσει την όρασή του με το βελονισμό? Ναι, βέβαια. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Ναι. Δηλαδή κάποιος όταν δεν βελτιώσει την όρασή του, τι εννοείται? Δηλαδή να βλέπει καλύτερα. Τώρα έχετε μία βελόνα σε αυτό το σημείο. Το βλέπω, αλλά δεν το νιώθω. Δεν το αισθάνεστε, ναι. Αυτό... Δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαι ανέστη στον πόνο εγώ, αλλά όχι, ότι δεν πονάει ο βελονισμός. Όχι, απλώς είναι το σωστό σημείο, διότι αν δεν τη βάζαμε στο σωστό σημείο, μπορεί λίγο να σας τσιμπούσε, να αισθανόσασταν το τσίμπημα. Τώρα, επειδή είναι ακριβώς το σωστό σημείο που πρέπει και στο βάθος που πρέπει, η βελόνα έχει εισχωρήσει 2 με 3 χιλιοστά το πολύ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 2 χιλιοστά. Δηλαδή, αυτό τώρα, σε αυτό το σημείο, ο βελονισμός αφορά ό,τι γίνεται από το λαιμό και πάνω, δηλαδή... Ένα είναι αυτό. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, σε ένα παιδί που πονάει το αυτί του, να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το σημείο για να περάσει το αυτί. Αυτό το σημείο, δηλαδή, έχει αντανάκλαση σε ό,τι συμβαίνει από το λαιμό και πάνω. Μισό λεπτό. Τι λέτε όταν. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πονάει το αυτί, αν έχει οτίτιδα, ας πούμε? Οτίτιδα, βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή χωρίς αντιβίωση? Χωρίς αντιβίωση. Βέβαια, όχι μόνο με αυτό το σημείο, θα γίνει ένα συνδυασμός σημείων. Θα βάλουμε και 2-3 άλλες βελόνες για να θεραπεύσουμε την οτίτιδα. Πόσο άμεσα είναι τα αποτελέσματα? Μπορεί να είναι ορατά από την πρώτη κιόλας συνεδρία μέχρι και την πέμπτη, έκτη, δέκατη καμιά φορά. Να σας ρωτήσω κάτι, έχω πάρα πολλές απορίες. Όταν λέμε ότι μπορεί με το βελονισμό να βοηθήσει την όρασή σου, εννοείται ότι σε έναν άνθρωπο που έχει μυοπία, μπορεί να κατέβει... Εάν είναι νέος άνθρωπος, εάν είναι ένα παιδί, μπορεί και να τη μειώσει. Αυτό βέβαια εξαρτάται από την όλη οργανική λειτουργία του οργανισμού, του συγκεκριμένου ατόμου δηλαδή. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να τη σταθεροποιήσει και ίσως και να τη μειώσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να την σταματήσει τελείως, να τη θεραπεύσει. Μάλιστα. Είχανε κάποτε γραφτεί ορισμένα άρθρα, όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία για το AIDS, ότι πρέπει οι βελόνες του βελονισμού πρέπει να αποστηρώνονται, να αυτό και διάφορα άλλα, τα οποία ήταν κινδυνολογούσαν αρκετά γύρω από αυτή την ιστορία του βελονισμού. Υπάρχει πλήρης κάλυψη όσον αφορά Υπάρχει πλήρης κάλυψη, διότι οι βελόνες είναι εργοστασία όπως τις βλέπετε, είναι αποστηρωμένες, είναι μιας χρήσεως, δηλαδή θα πεταχτούν μετά από τη χρήση τους, ή και αν δεν είναι μιας χρήσεως, εγώ πάντα συνηθίζω να τις βάζω σε ένα ειδικό μπουκαλάκι μέσα και να τις κρατάτε εσείς και να έχετε κάθε φορά τις δικές σας βελόνες με το όνομά σας απ' έξω. Αυτό το πιστόλι τι είναι?
Αυτό το πιστόλι κάνει ηλεκτρικό βελονισμό, δηλαδή δίνει ρεύμα στα σημεία βελονισμού. Δηλαδή μετά που, τώρα που βάλαμε τη βελόνα, μπορεί να διοχετεύσει τα ρεύμα σε όχι, αυτό το σημείο. Με αυτό το εξάρτημα, όχι μέσω της βελόνας, αλλά ας πούμε στο άλλο σας χέρι, στο αντίστοιχο σημείο, μπορούμε να δώσουμε λίγο ρεύμα. Μάλιστα. Καταλάβατε αυτό και αισθάνεστε αυτό το, τσίμπημα. Το τσίμπημα, ναι. Με και τα να ίδια μην χρησιμοποιήσουμε βελόνα, ναι βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό στις, στις αναλγησίες. Δηλαδή? Για μυϊκούς πόνους, γενικώς πόνους στο σώμα. Δηλαδή αν κάποιος έχει πάθει τη μέση του, έχει λουμπάγκο. Ναι, στη μέση κάνει θαύματα αυτό. Στη μέση αυτό κάνει θαύματα. Μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα παθολογικά ή μηχανικές βλάβες. Μηχανικές βλάβες περισσότερο, ναι. Για παθολογικά είναι οι βελόνες πιο... Ωραία. Αυτή τώρα τη βελόνα θα την κάνουμε, θα τη βγάλουμε. Αυτή κρατήστε τη. Δεν σας ενοχλεί, διότι εκτός από αυτά που κάνει, που είπαμε πριν, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μην μείνω, θα μείνω με τη βελόνα. Όση ώρα είμαστε εδώ, μπορεί να μην μείνετε. Δηλαδή. Αν δεν σας ενοχλεί, κρατήστε τη, γιατί θα σας κάνει καλό. Είναι κατά της υστερίας επίσης, αν και δεν το χρειάζεστε αυτή τη στιγμή. Εννοείται κάτι, είπατε κάτι όλοι εσείς εδώ. Λοιπόν, δεν το συζητώ, εδώ είναι γεμάτο εχθροί. Καλά, είπατε κάτι στην Άρτεμις πριν μπούμε ότι είμαι υστερικιά. Ήταν αυθόρμητο τέλειο, δεν το εννοούσα βέβαια. Να σας πω κάτι, αυτό είναι μια συμβουλή σε όλους τους κυρίους που μας βλέπουν και έχουν δεινοπαθήσει από κυρίες, ναι, να απευθυνθούν σε εσάς, διότι αυτό κάνει καλό στην υστερία. Ναι, για τους κυρίους ή για τις κυρίες. Για τους κυρίους που δεινοπαθούν από κυρίες που είναι ή το αντίθετο. Ακριβώς. Αυτό δεν έχει να κάνει, νομίζω, η υστερία με όχι, το άντρα αυτό το σημείο τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή όπως και υπάρχουν και άλλα σημεία βελονισμού. Και κάτι πολύ βασικό θα ήθελα να αναφέρω, ότι όλες οι εναλλακτικές θεραπείες μέσα σε όλα τα καλά που έχουν, φροντίζουν για την καλή υγεία του ατόμου. Δηλαδή είναι και προληπτικές θεραπείες. Μπορεί κάποιος να κάνει βελονισμό προληπτικά για να έχει πάντα ένα νοσοποιητικό σύστημα γερό και να μην προσβάλλεται από διάφορες παθήσεις, ιούς, μικρόβια κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό πόσο κοστίζει? Δηλαδή θέλει ένας άνθρωπος να κάνει μια προληπτική βελονιστική θεραπεία. Το είπα καλά? Ναι, βεβαίως, θεραπεία. Βεβαίως. Λοιπόν, τι κάνει, πόσα πληρώνει? Και θα πρέπει να το κάνει εφόρου ζωής ή κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσει? Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να αντέξουν οικονομικά που να το και το κάνουν εφόρου ζωής, γιατί αυτό τους ξεκουράζει, τους αναζωογονεί. Όταν λέτε να αντέξουν οικονομικά, μήπως μιλάμε για μια αρκετά δαπανηρή διαδικασία? Όχι, δεν είναι δαπανηρία. Εγώ το εννοούσα ότι αν θέλουν να κάνουν μια φορά την εβδομάδα για όλη τους τη ζωή, ας πούμε, που είναι μια πολύ ωραία συντήρηση, αλλά αντέχουν οικονομικά να πληρώνουν, ας πούμε, 7, 8, 9 χιλιάδες την εβδομάδα. Η συνεδρία είναι περίπου 7-8 την φορά, έτσι. Ακριβώς, ναι. Για να θεραπεύσουμε μια. Μ' αρέσει ο πληθυντικός τώρα, μπήκα και εγώ μέσα στην ωραία, ιστορία. Πολύ ωραία. Για να θεραπεύσετε μια ιστορία όπως είναι πονοκέφαλοι, αϊπνίες, φοβίες και ψυχοσωματικά περισσότερο. Η χρονική διάρκεια έχει να κάνει με την κάθε περίπτωση ή είναι ένας μήνας? Στο μήνα επάνω φαίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή αρχίζει ο άνθρωπος και νιώθει τις αλλαγές που γίνονται μέσα του για το οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί. Αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται πάρα πολύ ο τρόπος ζωής που κάνει ο καθένας, το τι αντιμετωπίζει, δηλαδή σε μια περίπτωση αϊπνίας, από τι προέρχεται αυτή η αϊπνία? Είναι γιατί έχω προβλήματα στο σπίτι ή γιατί έχω προβλήματα στη δουλειά? Ή είναι απλώς... συνδυασμός δηλαδή. Είναι συνδυασμός. Πρέπει κάπου να λειτουργήσουν και ακριβώς, άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, ναι, είναι απαραίτητη και η βοήθεια του ίδιου του ατόμου, γιατί ο βελονισμός δεν μπορεί να αλλάξει το πρόβλημα στο σπίτι ή το πρόβλημα στη δουλειά ή το στρες που προκαλείται από αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί μόνο να κάνει πιο ανθεκτικό τον άνθρωπο να αντέχει αυτές τις καταστάσεις που τον ταλαιπωρούν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή θέλω να δώσω ένα περιθώριο στον εαυτό μου, να δω αν υπάρχουν εχθροί εδώ μέσα ή όχι, για αυτά περί υστερίας, θέλω να δούμε ένα ρεπορτάζ και να πάμε να πιούμε καφέ στο Κολωνάκι. Ωραία. Διότι εσείς πίνετε καφέ? Ένα το πρωί. Ένα το πρωί. Ναι. Είναι από άποψη ή γιατί δεν θέλετε έτσι να πίνετε περισσότερους καφέδες? Είναι τυχαίο δηλαδή? Δεν ξεκίνησε τυχαία, αλλά έχει γίνει συνειδητά πλέον αυτή έχει η επιλογή. Έχει γίνει συνειδητά. Θα μου πείτε μετά το ρεπορτάζ το γιατί και το πώς κόβουμε τις κακές συνήθειες και αν τις κόβουμε. Ωραία. Αν και εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι εναντίον των συνεχών μην.
Σωστά. Μην πίνουμε, μην αυτό, παρομοίως, μην τρώμε, μην βγαίνουμε παρομοίως έξω, μην αναπνέουμε. Βεβαίως. Διότι αυτό οδηγεί σε φασισμό τελικά. Βεβαίως. Δηλαδή πρέπει να μείνουμε αποστηρωμένοι. Λοιπόν, θέλω να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά επανερχόμεθα για τις κακές συνήθειες και για το τι σημαίνει ρεφλεξολογία. Ωραία. Έχουμε ήδη μπει στον Ιούνιο και επειδή οι μέρες άρχισαν να γίνονταν υπόφορα ζεστές, παρατήσαμε δουλειά και υποχρεώσεις και να είμαστε στο κολονάκι. Ικανοποιήστε τις καταναλωτικές σας διαθέσεις, γιατί όσο και αν οι κυβερνήσεις μιλούν για λιτότητα, εμείς πάντοτε κρατάμε μία δραχμή στην τσέπη. Αν έχετε ξαντληθεί από τα ψώνια και θέλετε να απολαύσετε τον καφέ σας στη σκιά, κάντε μια βόλτα στο πεζόδρομο, στην οδό Μιλιώνη. Αν έχετε καλλιτεχνικές στάσεις και διάθεση για φιλοσοφία μέρα μεσημέρι, πιείτε τον καφέ σας στο Άρτιο. Το Άρτιο ξεκίνησε τον Απρίλιο το 1992, ήταν το πρώτο μαγαζί που άνοιξε στο πεζόδρομο της Μιλώνης, ύστερα άνοιξαν τα υπόλοιπα. Ο χώρος που βλέπετε είναι 12 τετραγωνικά, έχει γίνει στέκι. Έχουμε καλό καφέ, ύλη, σάντουιτς με μπακέτες γαλλικές και χυμούς διάφορους, λογικές τιμές. Και βλέπουμε από ό,τι έχουμε δει στα αυτά τα 3 χρόνια που έχει ανοίξει, έχει μαζευτεί κουλτούρα, ποιητές, καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ήσυχος κόσμος. Ακριβώς δίπλα από το Άρτιο και ανάμεσα σε beauty shop και body shop βρίσκεται το καφέ Μιλιώνη. Αφού φροντίσετε για την ομορφιά σας, απολαύστε ένα καφέ ή ένα χυμό εδώ. Ακόμη ένα καφέ στην οδό Μιλιώνη για τους λιγότερο κοσμικούς που αναζητούν το μεσημέρι μια δόση ηρεμίας. Το μαγαζί λειτουργεί 1,5 χρόνο. Σερβίρουμε, εκτός από τα καθιερωμένα, καφέ, σάντουιτς και τυρόπιτες, κάποιες σαλάτες, κάποια κρύα πιάτα, φρούτοσαλάτες. Πηγαίνοντας προς την πλατεία, τσιμπήστε κάτι, αλλά προηγουμένως μην ξεχάσετε να τον πάρετε ένα τηλέφωνο για να μην ανησυχεί. Αν τα καταφέρατε να φτάσετε μέχρι την πλατεία, δεν έχετε παράπονο. Οι επιλογές εδώ είναι πολλές. Τον Τακάπο το ξέρετε. Εδώ καθίστε αν θέλετε να απολαύσετε καλό καφέ ή αν τέλος πάντων σας αρέσει να βλέπετε πώς πίνουν τον καφέ τους κάποιοι επώνυμοι. Δεν μ' αρέσουν οι φίρμες, ούτε μ' αρέσει να έτσι μονοπολώ τις προτιμήσεις μου. Απλά τυχαίνει να έχει δροσιά, να βρίσκομαι εδώ και να πίνω τον καφέ. Εγώ προσωπικά, επειδή δουλεύω εδώ κοντά, το έχω κάνει κάπως στέκι. Ερχόμαστε συνήθως καθημερινά μετά τη δουλειά, πίνουμε ένα καφεδάκι. Εδώ δεν σας υπόσχομαι για τον καφέ, πάντως σίγουρα θα απολαύσετε τη θέα. Είναι ένα κεντρικό σημείο που περνάει κόσμος. Βλέπεις και βλέπεις δηλαδή, έτσι. Έχει ωραία θέα. Η μεγαλύτερη σε ηλικία συνεχίστε κατά μήκος της πλατείας και κάπου εδώ λύστε τα προβλήματα αυτού του τόπου, αλλά οι υπόλοιποι ανεβείτε προς τα πάνω και μην παραλείψετε να πιείτε έστω μισό καφέ στο τσάο. Αν σας έχει πονέσει το στομάχι σας από τους πολλούς καφέδες, το δρόμο το ξέρετε.